Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε στο Ethercoin. Τι κάνετε, πώς είστε? Πάρα πολύ καλά. Δεν σε βλέπω καλά, Δεν έχεις όρεξη, δεν... Μην έχω κάνει και σφράγισμα. Α, γι' αυτό, πονάς, μωρέ, πονάς, σου έκανε γιατρούλης. Σφράγισμα. Τι έκανες, καθαρισμό? Όχι. Τι έκανες? Σφράγισμα, πριν δίκο το τύπο. Ναι, εκτός από το σφράγισμα δεν έκανες. Α, όχι, καθαρισμό. Εσύ πηγαίνεις κατευθείαν στο γιατρό, κάνε μου σφράγισμα. Ένα σφράγισμα κάνε μου. Έτσι θα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, παιδιά, σε ακόμα μία εκπομπή. Πίσω από την κάμερα πάλι, Βάσια, τι? Πάλι την γυλάζεστε. Με τον Μπουρνούζι. Με καρδούλες. Καλώς ήρθατε σε ακόμα μία εκπομπή εδώ στο κανάλι μας στο YouTube. Και αυτή τη φορά έχουμε να μιλήσουμε αρκετά για State of Play, για τους Harry Potter fans και όχι. Αλλά πρώτα, πριν περάσουμε στα νέα, είχαμε υποσχεθεί στα παιδιά ότι θα κάναμε έναν διαγωνισμό. Α, ναι, σωστά, πολύ σωστά. Ωραία. Λοιπόν, αυτός ο διαγωνισμός για αυτή την εκπομπή θα έχει άρωμα God of War. Πιο συγκεκριμένα θα δώσουμε μία κουπίτσα official license από την Sony για το PlayStation. Είναι το God of War μαζί με τον Kratos και τον Ατρέα. Σφραγισμένη κουπίτσα. Θες να πεις τα βήματα? Ναι. Θα θυμάσαι? Ναι. Subscribe και το καμπανάκι. Ένα like σε αυτό το βίντεο, σε αυτό το βίντεο και σε όλα τα προηγούμενα μου δεν έχετε κάνει. Για να πάρω μέρος στο διαγωνισμό να κάνουμε και στα προηγούμενα. Και στα προηγούμενα να είμαι. Αλλιώς το κάνετε. Τρία, ένα comment σε αυτό, ό,τι θέλετε προφανώς γράφετε με το hashtag InsetCoin και τέσσερα και προαιρετικό βήμα προφανώς, άμα θέλετε να κάνετε μια κοινοποίηση σε αυτό το βίντεο. Σωστά, σε οποιοδήποτε social media και αν έχετε. Ο διαγωνισμός θα και τρέχει. Δεν έχετε. Και δεν έχετε. Ο διαγωνισμός θα φτιάξετε. Ο διαγωνισμός θα τρέχει για δύο εβδομάδες, παιδιά. Την επόμενη Κυριακή δεν θα έχουμε εκπομπή γιατί είναι 25 Μαρτίου, οπότε θα φεύγουμε δεξιά-αριστερά. Τώρα, αν βγει εκπομπή την Πέμπτη, δεν νομίζω. Οπότε θα τρέξει για δύο εβδομάδες. Πάει για μεγάλο. Και θα πάω σε μεγάλο. Οπότε τη δεύτερη Κυριακή, νομίζω είναι και το νέο μήνα που μπαίνει. Οπότε... Και... Τι εννοείς, γιατί... Τι φάρει τώρα, ξέρω... Δεν ξέρω... Α, απλά σε... Πέτω! Εντάξει... Θα είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη, ξέρεις... Ναι, όχι, δεν σ' άρεσε την πρώτη φορά... Έτσι μου κάνετε όμως το γένιο κατευθείαν... Είδες... Μπράβο... Λοιπόν... Να το αφήσω εδώ να το βλέπουμε τα παιδιά. Ωραία, τέλεια. Έχετε να το βλέπετε κι εσείς αυτό. Θες να προχωρήσουμε λίγο στα νέα της εβδομάδας? Δεν είναι και πολλά, αλλά δεν έχει και τίποτα. Αλλά ναι. Ας μιλήσουμε πιο πολύ για το State of Play. Για πες, επειδή δεν ήρθες στην εκπομπή, κάναμε live μαζί με τον Ηράκλη, το ξεπετάξαμε εμείς. Σας έβλεπα βέβαια. Ναι, πού ήσουνα? Έβλεπα την Μπακάρα. Όταν τα λέγαμε εμείς στο live, οτικά, γιατί μας λέγανε και στα chat ότι βλέπουμε τον Πάουκ, βλέπουμε τον Πάουκ, βρήκατε μέρα, δεν ξέρω εγώ τι. Τι βρήκαμε μέρα, αφού τότε θεωρήσαμε. Εκεί πέρα. Κοίτα, εγώ από. Όχι. Πρόσεχε να πει, θα φύγει έξω. Κοίτα, πιστεύω ότι το Hogwarts σαν Hogwarts, ναι, σίγουρα προσφέρει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι οι ταινίες και όλα αυτά. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι το Compact δεν μου άρεσε. Και ειδικά βλέπεις ότι σε κάποια spells, κάποια εκείνη με τα βαρέλια που κάνει, ψιλοσκοτώνει κόσμο. Οπότε αυτό δεν μου πολύ άρεσε. Σαν γραφικά εξαιρετικά, σαν όλο το σύστημα πάρα πολύ ωραίο, λίγο φοβάμαι με το combat. Τώρα άμα με το skill που λένε τα τρεις, τα talent που θα έχουν διαφορετικά μαγικά όλα αυτά και βγει κάτι ωραίο, φυσικά, ναι, εννοείται. Δεν είμαι απαισιόδοξος προς Θεού. Απλά μου άφησε ανάμεικτα συναισθήματα. Ωραία, κοίταξε. Εσένα? Εγώ αυτό που λέγαμε και στο live είναι ότι αυτό που ήθελα εγώ, που μάλλον δεν θα γίνει, είναι ότι δεν θέλω να πατάω ένα τετράγωνο και ένα τρίγωνο ή οποιοδήποτε άλλο κουμπί και να βγαίνουν από μόνο τους τα spells. Εγώ θα ήθελα ένα μηχανισμό όπως είναι το Horizon ή το Zero Dawn ή το Forbidden West, για όσους δεν έχουν παίξει το Forbidden West, που έχει το γρανάζι και διαλέγει τα ξόρκια, άσχετα αν το κάνω σωστό ή λάθος. Δεν έχει να λέει, ας το κάνω λάθος, ωραία. Αλλά μου αρέσει να επιλέγω τα ξόρκια και ας έχω μια μεγάλη ποικιλία από ξόρκια για να κάνω δεξιά-αριστερά. Τώρα, αν πατήσω ένα συνδυασμό, να κάνω ένα combo move για να μου βγει Άκιο και Wingardium Leviosa και δεν ξέρω εγώ τι, μου κακοφαίνεται. Εκεί ναι, αλλά όλο το άλλο μου άρεσε πάρα πολύ. Εντάξει, τα γραφικά, το μέσα, το εσωτερικό, το Hogwarts και όλα αυτά ήταν εξαιρετικό. Βέβαια,
Μεταξύ μας και λίγο, δεν μπορείς πλέον να μιλάς και για γραφικά. Γιατί καλά, πλέον βλέπουμε γραφικά τα όλα τα παιχνίδια. Τα γραφικά δεν με ενδιαφέρουν τόσο πολύ. Με ενδιαφέρει πιο πολύ το story και. Εντάξει, το story δεν το ξέρω. Το gameplay. Όχι, το story δεν το ξέρω ακόμα. Και εντάξει, τώρα η αλληλεπίδραση που θα φτιάχνεις με τα cauldrons, τα potions και όλα τα σχετικά. Εντάξει, το ψιλογνώριζα με την έννοια ότι έχω παίξει και άλλα Harry Potter. Δεν έχει να κάνει με το Harry Potter, προφανώς. Βρε παιδί μου, το θέμα είναι να βγει καλό, να μην. Να είναι μια ωραία προσθήκη, γιατί είχαμε χρόνια να δούμε ένα Harry Potter. Ναι, ένα Harry Potter καλό, είχαμε χρόνια να δούμε. Βέβαια, να μην το συγκρίνουμε με τα Harry Potter, όπως είπαν και οι developers, θα δείτε γνώριμα μέρη από το σύμπαν του Harry Potter και πολλά από αυτά που δεν θα τα έχετε ξαναδεί ποτέ. Έχουμε τους κοιτώνες που δεν έχουμε δει ποτέ. Sorry κιόλας, αλλά αυτό δεν είναι. Εμένα δεν μου βγάζει λογική. Δηλαδή, τότε γιατί το ονομάζεις Legacy of Hogwarts. Okay. Εντάξει, θέλω να πω ότι πας λίγο, μα το είπε και στο τρέιλερ ότι θα δείτε και γνώριμα πρόσωπα. Ναι, εντάξει, είχε τον. Αυτό, ναι, θα δείτε γνώριμα πρόσωπα και το πρώτο γνώριμα πρόσωπο που έδειξε κατευθείαν μόλις το είπε ήταν ο σχεδόν ακέφαλος Νίκ. Ναι, που. Εντάξει, άρα γιατί μου τον βάζεις, αφού θέλεις να βρω κάτι. Εντάξει, σίγουρα θα έχει, αλλά θέλω να σου πει ότι δεν θα έχει ποτέ Harry Potter. Δεν πρόκειται να συναντήσει ποτέ το Harry, γιατί αν θυμάμαι καλά, διαδραματίζεται 200 χρόνια πριν το Harry Potter. Εντάξει, μακάρι να βγει καλό και να βγω εγώ ψεύτης με το Compact και όλα αυτά. Μακάρι, όλα τα μακάρι γιατί. Γιατί το λες Compact. Compact. Τώρα μου ήρθε το ναι, λίγο κόμμα. Ναι, θα είμαι, με διορθώσει κανένας Άγγλος, οκ. Okay. Από την άλλη θέλω να πιστεύω ότι θα είναι ωραίο, φαίνεται ωραίο στα χαρτιά και αυτό που μπορείς να πετάξεις με τη σκούπα, λίγο πιο μετά είδαμε κάποια Griffins και όλα αυτά, είναι πολύ ωραία σαν προσθήκη. Δεν θυμάμαι, το είχε πει ο Ηρακλής, ότι εμένα μου διαφεύγουν αυτά, αερό, κάτι, αυτούς με το ράμφος. Ναι, τέλος πάντων αυτό, αλλά δείχνει ωραίο στα χαρτιά. Τώρα το πώς είναι το story, πώς είναι όλο το θέμα και όλο το παιχνίδι, αυτό θα φανεί μόνο στο PlayStation και όταν το πάρουμε και όταν εντάξει, εγώ προσωπικά είμαι Potter fan, αλλά είχα πει ότι θα το πάρω Day One. Τώρα από εκεί και πέρα, αν δείξει κάτι άλλο που να με ενοχλήσει, θα το ξανασκεφτώ. Αλλά για την ώρα, με αυτά που έχουν δείξει, με αυτά που δείξανε προχθές, εμένα με καλύψανε. Εντάξει, ναι ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι... Για τους Potter fans είναι Day One σίγουρο. Ναι, απλά θέλω να σου πω ότι, ξέρεις τι, αυτό δεν ήθελα να πω, ότι το παιχνίδι δεν είναι μόνο για τους Potter fans, είναι και για τους άλλους, δηλαδή δεν έχει να κάνει κάποια, με κάποια ιστορία από το Harry Potter. Ναι παιδί μου, αλλά άμα είναι μια αυτούσια, μια αυτόνομη ιστορία, στην οποία και αυτός που δεν έχει δει ποτέ Harry Potter, θα μπορέσει κάλλιστα να παίξει μαζί του. Ναι, αλλά άμα είναι βαρετό το gameplay, αυτό λέω. Εντάξει, αυτό δεν το ξέρει κανένας. Και εγώ μπορεί να με τρελώ, ξέρω εγώ, για το Harry Potter και να το παίξω και να είναι μάπα με το gameplay. Αυτό, γιατί το λέω ότι δεν καταλαβαίνω το Day One. Δηλαδή, εγώ που δεν είμαι Potter fan, δεν θα το πάρω Day One. Day One με αυτό που έχω δει. Και για να μην μακρηγορούμε, αυτό θα το δείξει στην πράξη και όταν το πάρουμε στα χέρια μας και το παίξουμε. Ναι, να πούμε, το μόνο που πρέπει να πούμε είναι ότι μας έρχεται στις γιορτές του 2022. Α, πολύ σωστό. Εντάξει, το περιμέναμε κιόλας επειδή έχει ανανεωθεί λέω, θα κυκλοφορήσει κιόλας η καινούργια ταινία των Fantastic Beasts με το The Secrets of Dumbledore, αν θυμάμαι καλά ο τίτλος λέγεται. Και καλύτερα να συνεχίσουμε λίγο και παρακάτω, εντάξει, τα είδαμε το State of Play, φάγαμε αρκετό Harry Potter. Να πάμε λίγο στα της Konami. Παρεμπιπτόντως, συγγνώμη, κάτι τελευταίο για το State of Play. Έτσι γίνονται τα σωστά τα State of Play. 15 λεπτά. Pure gameplay, ναι, εντάξει, να δεις το παιχνίδι ή να το ευχαριστηθείς. Εντάξει, είναι συγκεκριμένο όπως είχε δείξει με το Forbidden West και ήταν ένα 20 λεπτό μόνο. Ναι, ρε παιδί μου, ωραίο, όχι σαν το προηγούμενο. Παρά το προηγούμενο είχαν πει ότι θα είναι μόνο developers. Κάναν λίγο hype, λίγα. Τέλος πάντων. Συνέχιση. Λοιπόν, πάμε στα επόμενα νέα, στο επόμενο νέο και συγκεκριμένα αφορά την αγαπημένη εταιρεία σε πολλούς, την Konami. Είχαμε ξαναδεί κάποια στιγμή στο παρελθόν ότι έχει ανανεωθεί το Silent Hill, το οτιδήποτε σχετιζόταν με το όνομα αυτό. Το μόνο που είχαμε πάρει ήταν τελικά ένα επιτραπέζιο, wow. Η αλήθεια είναι. Και όλοι είχαν μείνει με το τείχος στο χέρι και περιμένανε. Αυτά είναι σαν τα Half-Life 3, πότε θα βγει το καινούργιο. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι... πότε θα βγει το Silent Hill. Δύσκολα να δούμε κάτι. Πότε θα βγει το Dino Crisis, όλα αυτά κάθονται σε ένα τίτλο και απλά... Ναι. Παίρνανε το attention που χρειάζονται μέχρι να βγει κάτι και να πούνε τελικά αυτό ήταν. Ναι, ισχύει. Είναι λίγο δύσκολο τώρα να δούμε κάτι με Silent Hill, ειδικά όταν η Konami... Καλά, και έχουν βγει τόσο ωραία παιχνίδια. Εντάξει, μωρέ. Okay, ήταν ωραίο όταν βγήκε. Από αυτό το λίγο που είδες, που ξέρεις και πώς θα είναι ολόκληρο το παιχνίδι. Ξέρεις τι γίνεται. Έχει μπει, ρε παιδί μου, το ρετρό πάλι στη ζωή μας. Δηλαδή, οτιδήποτε είναι παλιό το παίρνουν και το κάνουν με τα μοντέρνο. Οπότε, ίσως γι' αυτό
γίνεται όλος αυτός ο ντόρος. Ποιο? Το οτιδήποτε, το Crash Bandicoot, το Spyro, όλα τα παιχνίδια που ήταν στο παρελθόν τα έχουν ξαναφτιάξει υπό τη μορφή remake και remaster. Εντάξει, μωρέ, αυτό χρειάζεται, γιατί... Δεν χρειάζεται, ουσιαστικά είναι μια πεπατημένη την οποία την είχες παίξει εσύ το 1999 και την ξαναπαίζεις τώρα, ας πούμε, το 2022. Ναι. Για τους πιο παλιούς είναι. Μάλλον ψέματα, για τους νεότερους είναι, για να μάθουν τι έπαιζαν οι πιο παλιοί. Εντάξει, τώρα προφανώς δεν μπορείς να παίξεις Crash Bandicoot από το PS1 με τα γραφικά τα τότε τώρα. Δεν σου γεμίζει το μάτι. Αλλά τέλος πάντων, ναι. Αυτά για το Silent Hill, δεν έχει να προσθέσουμε κάτι παραπάνω ή κάτι λιγότερο. Λοιπόν, σε άλλα νέα, η Supermassive Games, η εταιρεία τέλος πάντων που έδωσε το Until Dawn. Ποιος παίξει, το δεις παίξει. Ναι, είναι ωραίο. Φοβερό. Μας ανακοίνωσε μάλλον το The Quarry. Κάπως έτσι τέλος πάντων θα λέγεται, αν το λέω και σωστά. Όπου ουσιαστικά τι θα πρόκειται, θα είναι στην ίδια φιλοσοφία με το Until Dawn και όλα τα anthology της Dark Pictures που είχαμε παίξει πρόσφατα. Η ζωή 9 νέων θα διαδραματίζεται σε ένα κάμπινγκ, δεν θα υπάρχουν παιδιά, πιτσιρίκια εννοώ και ιστορίες τέτοιες, και θα μπορούν να κάνουν ένα ξέφρενο πάρτι, αλλά μόνο πάρτι δεν θα γίνει, γιατί θα ζήσουν μια νύχτα γεμάτη τρόμο, κόλαση και όλα τα σχετικά. Θα μας έρθει στις 10 Ιουνίου το παιχνίδι και ήδη είναι στο store, αλλά το μόνο που θα ξενερώσει τους περισσότερους είναι ότι είναι στην τιμή full price. Έχει τι, είναι DLC ή και το remake? Όχι ρε παιδί μου, αλλά εντάξει τώρα, επειδή είχες τη φιλοσοφία του The Dark Pictures που ήταν full price εισαγωγικά τιμή, και δεν ήταν πολύ καλό, ξέρεις, ήταν ανθολογία που βγαίνανε σε κομμάτια με αυτούς διαφορετικές ιστορίες. Ναι. Ψιλοφοβούνται. Εντάξει, εγώ και τα δύο που έχω παίξει μου άρεσαν. Εντάξει, θα ήθελε λιγάκι, ωραίο πράγμα. Αποφάσισε. Τι βλέπεις ταινία, τι βλέπεις αυτό, το παίζεις και κάνεις λίγο τα δικά σου, τις αποφάσεις. Okay. Εντάξει, ωραίο θα είναι, ρε παιδί μου, έτσι πιστεύω κι εγώ. Το Until Dawn ήταν εξαιρετικό παιχνίδι. Από πίσω βέβαια θα είχε publisher 2K, οπότε. Θα έχει ωραία γραφικά. Δεν είναι τα γραφικά, ξέρω εγώ. Co-op θα παίζεται. Και αυτό είναι σημαντικό. Α, και θα έχει καλό casting, γιατί συμπληρώνουν ηθοποιοί το cast όπως ο David Arquette, αυτός από το Scream που είναι ο άντρας της Μόνικας. Α, έλα ρε. Ναι, ο Justice Smith που έπαιζε στο Jurassic World και ο Lin Shane από το Ouija. Ωραίο cast όντως. Ωραίο cast, ναι. Γίνεται λίγο, τα παιχνίδια αυτά τουλάχιστον είναι το ωραίο ότι είναι σαν να παίζεις ταινία με δικές σου αποφάσεις. Ενώ ποιος θα πεθάνει, ποιος θα ζήσει. Τουλάχιστον δύο προηγούμενα. Και τουλάχιστον σου δίνει και την επιλογή, όποιοι πάνε για πλατίνα, σου δίνει την επιλογή να δεις τα διαφορετικά endings. Ναι. Σου λέει, ρε παιδί μου, σώσε τους τρεις, κράτα τους τρεις ζωντανούς, σκότωσε τους τέσσερις. Ή κράτα τους τέσσερις ζωντανούς, σκότωσε τους τρεις, σκότωσε τους όλους. Ας τους όλους ζωντανούς, οπότε έχει διαφορετικά endings. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Εντάξει, και το πρώτο που είχα παίξει δύο φορές. Το Until Dawn. Ναι, είχε και λίγο σημεία που φοβάσαι λιγάκι. Ναι, είχε. Δηλαδή για παρέα. Δεν ξέρεις και ποιος ήταν ο κακός. Για παρέα, ωραίο ήταν. Ωραία να το παίξετε έτσι. Για παρέα ήταν όλο αυτό. Έτσι φάση. Ναι, αυτό λέω. Παρέα, βράδυ. Ναι, γιατί τότε δεν υπήρχε το co-op. Οπότε να το πάρετε άμα είναι. Είναι κάτι διαφορετικό τουλάχιστον. Να πάω όλα αυτά. Θα το δοκιμάσω. Αφού έχει πάρει τα άλλα δύο. Σε retail, ποια άλλα δύο. Δεν είναι το Until Dawn, εμένα. Until Dawn το έχω και έχω παίξει και τα δύο πρώτα Dark Pictures. Τα επόμενα δεν τα έπαιξα, δεν ασχολήθηκα. Ναι, εντάξει. Δεν μου πολύ άρεσαν. Στο τόσο πάμε, είναι μια φορά. Διαφορετική. Και να συνεχίσουμε πάλι στι νέε φίλοι όλο αυτό, αφού δεν βγαίνουν παιχνίδια, τουλάχιστον βγαίνουν σειρές. Ναι. Θα μας έρθει το Resident Evil σε μια live action σειρά που θα αποτελείται από 8 επεισόδια που θα βγουν κατευθείαν όλα μαζί, όπως τώρα πλέον συνηθίζεται. Στις 14 Ιουλίου από το Netflix. Εντάξει, είναι μια καινούργια προσπάθεια γι' αυτό. Έχουν ξαναγίνει στο παρελθόν βέβαια, αλλά. Καλά στο παρελθόν, άστο. Ναι, βγήκαν. Ακόμα και το Welcome to Raccoon City ήταν φόλα. Α, ναι, εντάξει, ναι, ισχύει γι' αυτό. Δεν το είδα, αλλά με αυτό που έχουν διαβάσει, μου έχουν πει διάφοροι που το έχουν δει. Τα πρώτα 20 λεπτά, την πρώτη μισή ώρα είναι τέλεια και όλο το υπόλοιπο είναι για τα σκουπίδια. Ναι, εντάξει. Απλά σε αυτό βγήκε ένα χάπι, ξέρω εγώ, που έγραφε Joe.
Joy, από τη χαρά μάλλον, ναι. Γιατί έτσι το δύο πόστερ βγήκανε, το είναι ήταν αυτό με το hub και το άλλο ήταν... Μέσα στα αίματα ήταν κιόλας. Ναι, και το άλλο ήταν μια σύριγγα, τι ήταν. Ναι, μια σύριγγα ήταν, τώρα θα δείξει και αυτό πώς θα πάει. Ναι. Αλλά... Στις 14 Ιουλίου το είπες. Το είπα, το είπα, το είπα. Ωραία. Θα δείξει, θα δείξει. Θα το δούμε, εντάξει, όπως όλα τα άλλα, να δούμε αν πάει καλά. Τουλάχιστον να σπάει αυτό καλά. Βέβαια δεν θα διαδραματίζεται στο στυλ που είναι τα παιχνίδια, δηλαδή δεν θα έχει σχέση με το 1, 2, 3. Θα είναι δικό. Θα είναι η κόρη, ο γιος του Wesker, κάτι τέτοιο. Και συνέχισε με την άλλη, με το άλλο που είδαμε αυτή τη βδομάδα. Πάλι για ταινία θα πούμε. Έχουμε ξαναφέρει σε προηγούμενο Insert Coin Show. Μιλάμε για το Sonic the Hedgehog 2. Επιτέλους βγήκε το τελικό τρέιλερ, το οποίο έτσι πήραμε μια πιο εμπεριστατωμένη ματιά. Έτσι και αλλιώς βγαίνει το τελευταίο τρέιλερ. Πότε βγαίνει? Final Trailer το έλεγε. Final Trailer. Trainer. Trailer. Πότε βγαίνει? Σε δύο εβδομάδες νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Το αρνητικό και πάλι για ακόμα μια φορά είναι ότι στην Ελλάδα το φέρνουν μεταγλωτισμένο. Αυτό είναι σίγουρο. Για βέβαια. Το πρώτο το είχαν φέρει μεταγλωτισμένο. Τώρα να γίνει κάποια έκπληξη με το δεύτερο, δεν νομίζω. Οπότε ναι, δυστυχώς. Θα το δούμε μεταγλωτισμένο ή θα περιμένουμε σε κάποιο Blu-ray ή σε κάποιο DVD. Πας και το βλέπεις έτσι όπως είναι και μετά το παίρνεις σε Blu-ray. Ναι, αυτό το μόνο καλό, είχαν κάνει και μια έξυπνη ποινιά. Είχαν φτιάξει ένα πόστερ το οποίο εμπνέεται από το Sonic 2 το Sega Mega Drive. Το εξώφυλλο από το Sega Mega Drive 2. Από το Sonic the Hedgehog, το παιχνίδι. Δεν το έχεις δει? Είναι πάρα πολύ ωραίο, το έχουν εμπνευστεί. Πάντως σαν τρέιλερ φάνηκε ωραίο. Εμένα ναι, το τρέιλερ ήταν πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, την ίδια φιλοσοφία. Και τον Άγκας έχει και Chaos Emerald βλέπουμε και Robotnik επιστροφή με φοβερό Jim Carrey. Εντάξει, δεν το ξέρεις ακόμα. Καλά, εντάξει, στο πρώτο ήταν εξαιρετικός. Εντάξει, ισχύει, πες, πειράζω. Φαίνεται ωραία ταινία, εντάξει και η πρώτη ήταν πολύ ωραία ταινία. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν πάει για Όσκα. Καλά, δεν πάει. Είναι μια μισή ώρα αυτό. Μια ευχάριστη ταινία. Εγώ την δεύτερη φορά ήταν τόσο ευχάριστη. Καταλαβαίνεις? Όχι, καταλαβαίνεις, θα μιλήσουμε, ναι, άντε πες. Το θέμα είναι ότι είναι κάτι διαφορετικό, μωρέ. Ήταν τουλάχιστον από τα παιχνίδια τις ωραίες προσαρμογές σε ταινία. Ναι, που δεν περίμενες. Όχι, ναι, γι' αυτό λέω από τις. Ναι. Που δεν περίμενες κιόλας ότι μπορεί να γίνει. Εντάξει, δεν το περιμένεις, δεν ήταν ο Sonic τόσο... Μπορώ να σκεφτώ άπειρα περισσότερα παιχνίδια που θα μπορούσαν να γίνουν ταινίες από ότι ο Sonic. Και ήταν μια πάρα πολύ ωραία προσθήκη. Και το 2 φαίνεται να εξακολουθεί και να πηγαίνει ακόμα καλύτερα. Ναι, αυτό το έχουμε δει το τρέιλερ. Το θέμα είναι ότι έχουν φτιάξει πάρα πολύ ωραίο το μοντέλο χαρακτήρα του Sonic. Ευτυχώς δηλαδή που το. Θυμάσαι όμως πώς είχε γίνει στην αρχή. Όπως το θυμάμαι, ήταν μια ιδέα. Εμένα αυτό που μου άρεσε περισσότερο με αυτή την ταινία ήταν ότι τουλάχιστον ακούσαμε το κοινό και λένε ότι μπήκανε μέσα για την προσαρμογή του Sonic κάτι. Πολλά εκατομμύρια, τώρα μην πω χαζομάρα. Μπήκανε πάρα πολλά εκατομμύρια μέσα για να ξανατραβήξουν όλες τις σκηνές με το Sonic. Προφανώς μέσω υπολογιστή και να τον φτιάξουν σαν μοντέλο έτσι όπως πρέπει και έτσι όπως είναι εν τέλει. Δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά ναι. Ήξερα αυτό ότι είχε δυσαρεστήσει πάρα πολύ τους fans και το ξαναλλάξανε κατευθείαν. Τι, χτύπησες? Όχι, παρεμπιπτό, το βλέπεις ότι. Έχει μια γωνία έτσι. Πα! Τώρα χαλιά. Και πάρα στην κάρτα, γάμο. Αλλά μακάρι να δείξει. Θα μακάρι, δείξει, ξέρω, εγώ θέλω να το δω. Αυτό, όλοι μας. Α, θα δεις εσύ Sonic στο κινηματογράφο. Το είδα και το πρώτο, στο κινηματογράφο, ρε. Μεταβλητισμένο. Ναι. Α, εντάξει. Εντάξει, ωραίο, εντάξει. Από άμα δεν έχεις επιλογή, τι να κάνεις. Ακίνητοι όλοι! Νιάου. Μεταβλητισμένο, μεταβλητισμένο. Γεια, είμαι ο Sonic. Γεια, είμαι ο Sonic. Ναι, γεια, με λέγε Sonic. Πολύ ωραία ταινιούλα. Ωραίο, θα δείξει. Λοιπόν... Για να κλείσουμε, δεν είχε νέα. Αυτά τι ήτανε? Εντάξει, δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει. Στα δύο τελευταία Insert Coin που έχουμε κάνει, περισσότερο για σειρές και ταινίες μιλάμε παρά για παιχνίδια. Παιχνίδια, ναι, ισχύει. Έχουμε βάλει ένα, το Forbidden West που, ok, έκανε, είναι ωραίο παιχνίδι, έκανε ένα hit d'oro, αλλά μέχρι εκεί. Ναι, πραγματικά τώρα τελευταία δεν βλέπεις ωραία παιχνιδάκια. Έτσι να σου κεντρήσει πολύ το ενδιαφέρον. Περιμένουμε. Ήταν ο Φεβρουάριος που βγήκαν όλα μαζί. Αυτό είναι το θέμα. Βγήκαν τρία παιχνίδια έτσι μπαπ μαζί. Ισχύει. Elden Ring, Forbidden West και δεν σημαίνει τίποτα. Άρα ξέχασα το Elden, οπότε λάθο μου. Εντάξει. Άρα σου αφήνει ένα κενό για να παίξει. Ναι, είναι όμως ένα σε Φεβρουάριο. Και το κάνει τουρίσμο, εσύ. Ναι, και το κάνει τουρίσμο. Α, ναι, δεν το είπα πριν, sorry.
Εντάξει, yeah, οπότε να μην είμαστε και άδικοι, βγήκα το παιχνιδάκι. Να δούμε τώρα τον επόμενο, τους επόμενους ποινές τι θα παίζουμε. Λοιπόν, πάμε μια φορά το διαγωνισμό για το τέλος και κλείνουμε. Θα το πει η Βάσκα, πες το. Κληρώνουμε μια κούπα God of War. Καλά. Ναι. Θα κάνετε subscribe. Τα βήματα. Ένα. Θα κάνετε subscribe και το κουδουνάκι. Δύο, like στο βίντεο, σε αυτό και σε όλα τα προηγούμενα, άμα θέλετε, δεν μετράει για το διαγωνισμό. Τρία, comment από κάτω με hashtag insert coin. Και τέσσερα, προαιρετικά, το κοινοποιείτε σε όποια social media έχετε. Αυτά είναι, σήκω, φύγε, τα ξέρει όλα, φύγε, το έπαθε με τη μία. Το ότι Βάσκε το έκανε first take και εγώ μου πήρε 300 μετά από και όλα τα bloopers είναι για αυτό το πράγμα, επειδή δεν μπορεί να το θυμηθεί. Μπράβο, οπότε, τώρα που ακούσατε κιόλας, πρέπει να τα κάνετε, δεν γίνεται. Οπότε να χαιρετήσουμε τα παιδιά. Δείξτε την αγάπη όχι σε εμάς, τη Βάσκε που το είπε. Παιδιά, σας παρακαλώ. Να κερδίσετε θέλω. Να κερδίσετε θέλω. Όχι για μένα, για τη δικιά σας κούπα. Λοιπόν. Λοιπόν, καλό βράδυ παιδιά. Αυτά από εμάς, γιατί καλό βράδυ, ξέρεις πότε το βλέπουνε. Καλημέρα. Λοιπόν παιδιά, σας χαιρετούμε. Ο διαγωνισμός που θα τρέχει. Τηλεοπτικός. Έχω κάνει κάμερα, δεν μπορεί άλλο. Ο διαγωνισμός, όπως είπαμε, θα τρέχει για δύο εβδομάδες, γιατί την επόμενη εβδομάδα δεν θα έχουμε Insert Coin Show. Μάλλον. Το πιο πιθανό είναι να μην έχουμε Insert Coin Show. Μάλλον. Δεν μάλλον. Οπότε, παίρνετε μέρος, θα ανέβουν και τα σχετικά post, να σας το θυμίσουμε, και τα παρεμφερές, γιατί κάνω και μια φωτογραφιούλα εκεί, τα ανεβάζω. Wow. Τα τσιτσιμπλίκι μου παίζω. Αυτά από εμάς. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε για αυτό το βίντεο. Θα τα πούμε στο επόμενο. Φιλιά πολλά. Are you serious? Λοιπόν, θυμάσαι καθόλου τα βήματα? Όχι! Όχι, δεν τα θυμάται. Όχι, τα θυμάμαι. Ένα subscribe και καμπανάκι σε αυτό το βίντεο. Like. Subscribe κάτι μόνο σε αυτό το βίντεο, μην κάνετε τα υπόλοιπα. Να πούμε και τα βήματα του διαγωνισμού, τα θυμάσαι? Είναι ένα... Είναι ένα μικρό καράβι. Εσύ φταίεις, εσύ είσαι δύο φταίτε, δεν φταίω εγώ. Πάμε. Πάμε, το έχουμε. Κλείσε. Θες να μας πεις και τα βήματα του διαγωνισμού? Φυσικά. Subscribe και καμπανάκι. Κάτι γαμιστείτε, πέστε. Πες να ακουστεί και το α.